Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά. Πραγματικά, έχω πλέον ξεμείνει από ενέργεια στο να τα χώσω στον οποιονδήποτε. Είτε αυτός είναι ο Γερμανός, είτε είναι η επέκτης, είτε είναι οποιοσδήποτε. Πραγματικά έχω κουραστεί να λέω τα ίδια και τα ίδια. Να βλέπω τα ίδια και τα ίδια. Να μην αλλάζει κάτι, να μην βελτιώνεται κάτι, να μην. Στο βίντεο, στην παρουσίαση του παιχνιδιού, τόνισα ότι το παιχνίδι του κυπέλου πρέπει να είναι μάθημα το πώς να μην χάνεις ένα παιχνίδι. Δηλαδή, τι πρέπει να μην κάνω ξανά για να πάθω ζημιά. Πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική των παικτών, διότι τους μίλησε ο Γερμανός, έτσι να είμαστε δίκαιοι. Τους μίλησε, τους εξήγησε. Ξέρετε κάτι, παιδιά, δεν έχουμε την πολυτέλεια να πάθουμε ζημιά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε τέτοια λάθη. Το οποίο φυσικά καμπανάκι βαράει στους παίχτες, αλλά το βαράει και στον ίδιο τον εαυτό. Και τελικά, τι έγινε, γίνανε πάλι τα ίδια λάθη. Νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με 14 δικά μας σουτ, εκ των οποίων τα 4, ή 12 ή 14 ήταν πάντως, γιατί έχασα το μέτρημα από ένα σημείο. Τα 4 ήταν στο στόχο και 1-0. Και την άλλη μεριά είχαν 0 σουτ. Όχι στο στόχο, 0 σουτ. Δηλαδή πέρασε ένα ολόκληρο ημίχρονο και δεν μπόρεσε να μας κάνουν φάση. Εμείς παιδαριωδώς σπαταλούσαμε τις φάσεις, επιδόμασταν σε περιττές τρίπλες, στα κουτουρού, ξέρω εγώ, οι πάσεις πολλές φορές, οι μπαλιές, προσπάθησαν να σκεφτούν κάτι παραπάνω, να κάνουν ένα κοντρόλ παραπάνω, λίγο κάτι μαμπάλας παραπάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι σκεφτόταν ο Σαλάχ. Γιατί ήταν άφαντος στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μηχρόνου, ειδικά όσο μποσλάει, παρασύροντας τη μετριότητα και τον Έντο, ο οποίος προσπαθούσε να φυλάξει ό,τι μπορούσε να φυλάξει. Δεν έχω δει τόσο κακό Κουάντσα ή Κουάντς. Όπως επίσης δεν του βγήκε το παιχνίδι του Μπράντλεϊ. Του Μπράντλεϊ του βγήκε το παιχνίδι, βέβαια, γιατί την περισσότερη είχε Σομποσλάι και Σαλάχ, οι οποίοι δεν. Όταν λέμε δεν. Ο Σαλάχ ήταν τραγικά επιπόλαιος μέχρι το σημείο που βγήκε Σομποσλάι, σχεδόν σε όλες τις προσπάθειες, τις παταλούσε, κρατούσε την μπάλα παραπάνω, άφηνε χρόνο στους αντιπάλους να τον περικυκλώνουν και να του κόβουν την μπάλα. Και προσπαθούσε ακόμα και τότε όταν τον περικύκλωνα να την κρατήσει την μπάλα. Για ποιο λόγο, ρε φίλε? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έχω πει πολλάκις, σημαίνει πολλές φορές, ότι όταν η ορχήστρα φαλτσάρει, προφανώς θέλει και ο μαέστρος. Ο οποίος μαέστρος, ξαναλέω, είχε βάλει στο καμπανάκι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το βάλει στο καμπανάκι πριν το παιχνίδι, μέσα στο παιχνίδι, κοιμάσαι όρθιος. Και στο πρώτο ημίχρονο, η κάμερα δεν θα τον έδειξε να φωνάζει. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν γύρισε το παιχνίδι, φώναζε συνέχεια. Δικαίως φώναζε. Αλλά έπρεπε να φτάσει να στο γυρίσει τούμπα το παιχνίδι ο αντίπαλος, ειδικά με ένα τραγικό λάθος του νεαρού, ο οποίος θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Διότι αυτό το λάθος, όπως γύρισε το παιχνίδι, ήταν η αφορμή να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι. Και επίσης, μπορεί και να σου στοιχίσει το πρωτάθλημα, το που για μένα. Με τη λογική που παίζεις, που λειτουργείς το παιχνίδι, με την αφέλεια που αντιμετωπίζεις τον κάθε αντίπαλο,
βλακεία δηλαδή, όχι απλά αφέλεια, βλακεία αν θέλετε να το πούμε, δεν βλέπω πώς θα το πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή πρέπει να αυτοκτονήσουν οι όλοι οι άλλοι, ειδικά οι δύο βασικοί σου συνδιεκδικητές, και να πάρει το πρωτάθλημα. Και να πάρει ένα πρωτάθλημα που έχει κάνει του κόσμου βλακίες. Του κόσμου βλακίες. Δηλαδή τι να συζητήσουμε. Το 0-0 με τους ίδιους που παίξαμε σήμερα στο πρώτο γύρο. Την παρουσία μας στο Emirates που χάσαμε 3-1 μόνο στο ζέσταμα. Να συζητήσουμε για το παιχνίδι με την Brighton έξω που το γυρίσαμε και μετά ήρθαμε να πατάμε χαρταετό. Να συζητήσουμε για το παιχνίδι με τη Λούτον. Πόσα λάθη πρέπει να κάνεις για να μάθεις. Και το χειρότερο είναι πότε επιτέλους θα μάθεις τα λάθη σου, γιατί βλέπω να μην μαθαίνουν. Να μην βάλουμε στην εξίσωση το σφάξιμο με την Τότεναμ, να μην βάλουμε στην εξίσωση εκείνο το χέρι με την Άρσεναλ του Έντεργκραντ στο 2-2. Καμία αντίρρηση. Εγώ δεν μπορώ να βάλω τη διαιτησία χωρίς να μην ότι θα την διαγράψω. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Διότι και σήμερα θα μπορούσε ο Τέιλορ να κάνει βαγαργάρα το πέναλτι. Αν το δείτε στην επανάληψη, ήταν έξυπνη κίνηση του Ελιάτ και το τσίμπησε. Έτσι. Και σου έδωσε πέναλτι ο γνωστός Άντονι Τέιλορ που όπως σε βρει, σε δέρνει. Σε χειρουργεί. Θα μου πείτε, χαρίστηκε στην κόκκινη του Καζεμίρο που ήταν κόκκινη Μάρς. Οκ, ναι. Αλλά σου έδωσε το πέναλτι ασυζητητή. Ούτε καν δηλαδή δεν είχε βάρ και ξεβάρ. Φρου, βούλα, γεια σας. Για να πάρεις ένα βαθμό που ελπίζουμε να αποδεχθεί πολύτιμος, αλλά πραγματικά δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Τι να πω, δηλαδή, η επιπολαιότητα σε όλο το μεγαλείο. Πνιγήκανε σε μια κουτάλια νερό, προσπάθησα να το γυρίσω το παιχνίδι. Τι να γυρίσεις πια από το 2-1 και το 2-2 πάλι, έτσι όπως τα έκανες, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Έχω την αίσθηση ότι οι αλλαγές ιδέες στο καλοκαίρι ευτυχώς που γίνεται, διότι νομίζω ότι και ο Γερμανός έπεσε ταβάνι πλέον στην απόδοσή του με τους Reds. Έτσι λέω, στα 7 χρόνια πάντα έφευγε από εκεί που ήταν, σε εμάς πήγε στα 8,5. Ήθελε να φύγει και ο ίδιος. Και νομίζω ότι δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Και με αυτά που έχει κάνει τα λάθη, τα οποία μερικά από αυτά άρχισε πάρα πολύ να διορθώσει και μερικά δεν τα διορθώνει, αδίκησε τις δυνατότητες του. Θα μπορούσε να έχει γράψει αυτά τα 8,5 χρόνια χρυσές σελίδες. Διότι κακά τα ψέματα. Όπως είχε πει ο Σάγκλι, ο πρώτος είναι πρώτος και δεύτερος είναι τίποτα. Ναι, το έχασες γιατί τα χιλιοστά στη μία και τρίχες. Ας είχες πάρει τα παιχνίδια που έπρεπε να πάρεις όπως πήρες τη χρονιά του πρωταθλήματος, που μπήκες μέσα, μιλάμε, και όλο το φθινόπωρο ξεσκόνιζες τον ένα ψάχνω τον άλλο και τους έκανες, μιλάμε, σκόνη και θρύψαλα. Έμπαινες μέσα, ποιος εσύ, πώς λέγεις, πάρε 3-0, 2-0, 4-0, 5-0. Γεια σας. Δεν είναι χαριζόσουν σε κανέναν. Ας έκανες λοιπόν αυτό, για μην χάριζες βαθμούς βλακωδός δεξιά και αριστερά, για να έχεις μετά την πολυτέλεια να κάνεις και μια γκέλα σε ένα μεγάλο παιχνίδι και δύο γκέλες και τρεις γκέλες. So what? Αλλά είσαι ιδανικός αυτόχειρας. Και όχι μία και δύο φορές. Αλλά ο σοφός λαός λέει σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύρο είναι σύμπτωση. Άρα πλέον είσαι εθισμένος στο λάθος, είσαι εθισμένος στην αφέλεια, είσαι εθισμένος στη βλακεία, είσαι εθισμένος στην απώλεια τίτλων. Διότι αυτό συνεπάγεται. Πετά στα σκουπίδια ό,τι δουλειά έχει κάνει, τόσο σαν προπονητή όσο και σαν παίχτη, γιατί και οι παίχτε δεν αμοιβευθυνώνουν. Δηλαδή, ναι, μεν ο μάστρο απ' έξω δεν φωνάζει όταν πρέπει και φωνάζει πλέον καθυστερημένα, αλλά και οι άλλοι μέσα δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν είναι αυτόν γκολ. Τελείωσε το παιχνίδι με 28-9 συνολικά σουτ. Όχι στο στόχο, συνολικά 9 σουτ στο στόχο. 28-9. Οι Reds, έτσι, 28 για μας, 9 για αυτούς. Καταλαβαίνετε, ήταν 9 στο δεύτερο ημίχρονο. Και τους κάναμε άλλα 14.
Να σας πω ότι στο στόχο, από τα 9 δικά τους, είχαν τα 5. Το πιάνετε το νούμερο. Είναι πολύ πάνω από 50%. Εμείς φτάσαμε τα 28 σουτ και πόσα στο στόχο, 7. 4 στο πρώτο, 3 στο δεύτερο. 1 στα 4 δεν πήγαινε πάνω στο τέρμα. Μπορείς να σε αξιώσεις, όχι. Για ποιο λόγο? Διότι πέρσι κάναμε 8 σουτ στο τέρμα και πήγαν 7 μέσα. Αυτό ήταν ένα τέλειο στατιστικό. Αλλά η πιθανότητα να ξαναγίνει είναι 1%. Θα περιμένω να συμπληρωθούν 100 παιδιά για να ξαναγίνει κάτι τέτοιο? Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω. Θέλω να προσπαθήσω και να έχω αποτέλεσμα. Αλλά να προσπαθήσω σωστά, με συνέπεια και συγκέντρωση. Το χαχαχα, χουχουχου. Δυστυχώς έχει περάσει το DNA της ομάδας. Έλλειψη σοβαρότητας. Λυπάμαι. Έτσι, όχι δεν μπαίνεις πρωτάθλημα. Έτσι κινδυνεύεις να μείνεις μόνο με αυτό. Γιατρόπαιο, φέτος. Πάρεις σοβαρός κίνδυνος. Να μην πάρεις πρωτάθλημα, κύπελλες απ' έξω. Και ποιος σου εγγυάται ότι θα περάσεις αέρα την Αταλάντα? Είστε σίγουροι? Εγώ... όχι για το μέγεθος της Αταλάντα, ούτε την Μπενφίκα. Σε καμία περίπτωση δεν τους φοβάμαι. Ανησυχώ για εμάς. Πλέον ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Λίβερπουλ είναι ο ίδιος της ο εαυτός. Man of the match, το who scored βγάζει τον Δίας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ, ήταν συγκλονιστικός. Και επίσης, ειδικά ο Μακάλιστερ του πρώτου ημιχρόνου, ο οποίος ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Στο δεύτερο κλάταρε, γιατί ήταν μια ομάδα μόνο του την Πέμπτη, με τη Σέφιλ. Στον Μποσλάι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ανύπαρτος. Στο δεύτερο ημίχρονο συνήλθε κάπως η κατάσταση, αλλά κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα. Ο Νούνιες προσπάθησε, αλλά πολλές λανθασμένες ενέργειες. Νομίζω ότι ο Νούνιες αγχώθηκε να είναι πιο πολύ αποτελεσματικός και ουσιαστικός, με αποτέλεσμα φυσικά να κινηθεί σε κατώτερα επίπεδα από τα απαιτούμενα, αλλά όχι σε κακά απαιτούμενα, σε κακά επίπεδα. Πλην του Ρόμπερτσον, η άμυνα γενικά δεν τα πήγε καλά. Αποκορύφωμα ήταν η γκάφα του Κουάνσα, η Κόνσα, όπως τον λέει κάποιος, θα το μάθω πώς να το σωστώ. Και τέλος, για τον Μπράντλεϊ που βγήκε, νομίζω ότι δεν είναι τόσο κακός. Ο Έλιοτ που μπήκε, για να θυμηθώ τώρα το λεπτό, ο Έλιοτ μπήκε λοιπόν στο 60... Ναι, μπήκε στο 69. Για ποιο λόγο? Δεν σου τσουλάει ο Σομποσλάι. Τι ακριβώς περιμένεις? Να σου βελτιωθεί, να σου στρωθεί? Όχι, δεν θα στρώσει. Άλλαξε τον νωρίτερα. Με τον μπήκε ο Έλιοτ θα παίξει ζωή όλη πλευρά. Πολύ καλός ο Γκόμες. Για το διάστημα που παίξε, για αυτό που να κάνει, έκανε κάτι κοψίματα στην άμυνα τα οποία τρελαθήκαμε. Ήταν πολύ καλός και κανένα δύο φορές πήγε να βγάλει και σε θέση βολής παίχτες. Απλά υπερεκτίμησε την ταχύτητα κάποιων επιθετικών. Χάκπο που μπήκε και δεν μπήκε το ίδιο. Κανένα δύο φορές πήγε την μπάλα να την κουβαλήσει μέχρι το κέντρο δεξιά του παίχτης με ένα στρέμμα γήπεδο μπροστά του. Δεν του έδωσε την μπάσα και την έχασε. Και για τον Κέρτις. Δεν έχω καταλάβει γιατί μπήκε μέσα. Τι νόημα είχε? Θα κάνει τι? Τον έβαλε στη θέση του Σαμποσλάι. Και... τέλος πάντων. Κακό βαθμό και ο Γιώργης. Γιατί με τις αλλαγές δεν τα κατάφερε. Αυτά. Δυστυχώς, πάλι τα ίδια λάθη. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστώ που θα παρακολουθήσετε το βίντεο αυτό. Περιμένω τα σχόλιά σας και τα λέμε σίγουρα την Τετάρτη με την παρουσίαση του παιχνιδιού με την Αταλάντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.